Maria. Έχουμε μάτια. Ή δεν έχουμε μάτια. Έχουμε μάτια και βλέπουμε, μας έχει δώσει ο Θεός και βλέπουμε τα ορατά. Αλλά και άλλα μάτια υπάρχουν, τα αόρατα. Αυτά τα μάτια ο Θεός τα ανοίγει. Τα ανοίγει ο Θεός εάν θέλουμε κι εμείς. «Θέλεις να σου δώσω το φως», είπε στον τυφλό. «Τι θέλεις να σου κάνω»? «Να μου ανοίξεις τα μάτια, Κύριε». Και ο Κύριος του άνοιξε τα μάτια του τυφλού. Υπάρχει το φως που βλέπουμε και το βλέπουν τα μάτια μας. Αυτά τα μάτια τα αισθητά. Υπάρχει και το φως που δεν βλέπουμε, που το βλέπουν τα μάτια της καρδιάς, τα μάτια της ψυχής. Εκεί ο Κύριος εισέρχεται. Αυτός είναι ο νοικοκύρης της καρδιάς. Και βέβαια αυτό μας το δείχνει καθαρά και ξάστερα ο Κύριος στην περίπτωση που πήρε τους τρεις Αποστόλους, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, και τους ανέβασε, λέγει, σε όρος υψηλό. Μπας και είναι τούτο εδώ το όρος που είμαστε εμείς τώρα εδώ μέσα? Γιατί να μην είναι? Μήπως και εδώ δεν είναι αυτή η δύναμη που είπε ο Κύριος, ότι εσύ την έστον όδε αισθηκότων ήτινες που μη γεύσονται θανάτου έως αν είδωση τη Βασιλεία του Θεού ελληθία είναι δυνάμει? Μήπως εδώ δεν συμβαίνει να κατέρχεται αυτή η δύναμη, το Πνεύμα το Άγιον, και να μας οπλίζει την καρδιά και να μας φωτίζει τα μάτια? Δεν είναι λοιπόν εδώ το θαβόριον όρος? Δεν είναι η καρδιά μας εκείνη που γεύεται πλούσια τη χάρη του Θεού και τα ελέη του και χαίρεται να αγκαλιάσει και εμεί τον Κύριο? Παράλαβε, λέει, τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και έβλεπαν τον Κύριό τους όπως τον έβλεπαν πάντοτε, με τα μάτια τα αισθητά, αλλά έκανε και θαύματα και κάπου ξύπναγαν και έβλεπαν και λίγο διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους οι Άγιοι Απόστολοι. Εδώ λοιπόν, όπως θα γιορτάσουμε μεθαύριο στη μεταμόρφωση του Κυρίου, στη μεταμόρφωση του Κυρίου, του ξαναλέω, στη μεταμόρφωση του Κυρίου. Έτσι η Εκκλησία μας ονομάζει, τις μεταμορφώσεις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και όχι τις μεταμορφώσεις της ψυχής μας, όπως ακριβώς συμβαίνει. Δεν μεταμορφώνεται ο Κύριος. Η θεότητα, η δόξα της θεότητας είναι αναλύωτη. Δεν μεταβάλλεται, δεν μεταμορφώνεται, δεν αλλάζει. Κάτι άλλο αλλάζει που βλέπει αλλιώς και το ονομάζουμε μεταμόρφωση. Μεταμορφώνεται η ψυχή του κάθε πιστού ανθρώπου. Μεταμορφώθηκε και είδαν, λέγει, την δόξα του Κυρίου. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τον οποίο έχω διαβάσει πολλές φορές, αλλά η μνήμη μου δεν θέλει να με ακολουθήσει, αλλά και το σκοτάδι μου είναι εκείνο που εμποδίζει. Λέγει το εξής: τι είναι η μεταμόρφωση, τι είναι η μεταμόρφωση? Το διάβασα, το ξαναδιάβασα, το κοίταξα. Λέγει, ο Κύριος ως Θεός, ήταν Θεός και άνθρωπος, σαν Θεός, άνοιξε, όπως τα ακούτε, έτσι το γράφει ο Άγιος Γρηγόριος, που ήταν και είναι Άγιος και Θεόπνευστος,
άνοιξε λίγο το παραβάν τη θεότητά του και βγήκε μία ακτίνα από τον ήλιο που λέγεται Χριστός. Και αυτό τους φώτισε τα μάτια και είδαν τη θεότητα. Αυτοί μεταμορφώθηκαν, οι Άγιοι Απόστολοι, παίρνοντας από το φως της θεότητας. Λέγει πολύ όμορφα ένα τροπάριο, την το βρωτών εναλλαγήν, την μεταδόξη σου Σωτήρ. Λέει την εναλλαγήν των βρωτών, δηλαδή άλλαξαν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης τη στιγμή εκείνη μάτια, πήραν άλλα μάτια, φωτίστηκε η ψυχή και είδαν τον ένικο. Πώς λέμε σε ένα σπίτι μέσα υπάρχει ο ένικος, έτσι μέσα στο σάρκινο σώμα που προσέλαβε την Παναγία ο Κύριος, στο σάρκινο σώμα, ήταν το πλήρωμα της θεότητος. Και από το πλήρωμα, το περίσσευμα έδωσε στους Αγίους Αποστόλους και είδαν τη θεότητά του. Όταν εγγίζει κανείς τη φωτιά, καίγεται. Όταν βλέπει κανείς το φως, φωτίζεται. Και οι Απόστολοι είδαν το φως της θεότητος. Τότε ο Πέτρος είπε «Στοπ Κύριε, να μη φύγουμε από εδώ». Αν ζούσαμε κι εμείς τέτοια αποκάλυψη εδώ μέσα, δεν θα βιαζόμαστε να φύγουμε. Θα λέγαμε καθόμαστε τόσο όσο κρατάει το όραμα. Να, Κύριε, καλόν εστί ή να όδε μείνομεν. Καλύτερα να μείνουμε εδώ πέρα, μην φύγουμε Κύριε από εδώ στο το όρο σταυρό. Γιατί τους άλλαξε την όραση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής είναι ο Άγιος αγράμματος, μα που έγραψε το πιο ευλογημένο, το πιο σοφό Ευαγγέλιο, που χρειάζεται όχι μόνο γράμματα να ξέρεις, αλλά και Θεούς σοφία και δύναμη να έχεις, να το διαβάζεις. Αυτός λοιπόν γράφει «Είδα με τα μάτια, αποκλείεται. Με τα μάτια της γης, ναι, την πόλη του Θεού, στην οποία υπήρχε ο πατέρας ήλιος, ο Υιός σαν λίγνος, της οποίας το φως και η λάμψη και η μεγαλοπρέπεια και η δόξα δεν πέφτει ποτέ». Την είδα, γράφει, με τα μάτια της ψυχής. Αυτό κάνουμε εδώ μέσα που ερχόμαστε, να μην βιαζόμαστε, να μην λέμε «μιλάει πάλι μωρέ», μα αφού είναι Λόγος Θεού. Λόγο Θεού ακούμε και όταν βγούμε έξω θα έχουμε ώρες ολόκληρες να φλιαρίσουμε όλοι μας και εγώ πρώτος. Εδώ μέσα ας χυθούμε μέσα στην Εκκλησία με την καρδιά μας και ας μιλάμε στην Παναγία να μας ακούσει και η Παναγία αυτή φροντίζει για μας να μας ανοίξει τα μάτια. Θέλουμε να δούμε Κύριε, στείλε τη δόξα σου και το φως. Φτάνει αυτό, μας είναι ευλογημένο. Κι άλλα είχα, αλλά δεν πειράζει. Διευκόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ,